Την κυπελούχο ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, με αφορμή την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, τίμησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Παίκτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση έδωσαν το παρόν στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος και παρέλαβαν τιμητικά διπλώματα από το Προεδρείο. Η σημερινή τελετή θα τελειώσει με την απονομή των τιμητικών διπλωμάτων στα παιδιά στην ομάδα και σε όλους τους παράγοντες που κάνουν αυτή την ιστορία. Είναι πολύ χαρούμενο το γεγονός ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τιμήσουμε και το handball. Μας έχουν δώσει χαρά σε μια στιγμή για τη χώρα και για την πόλη δύσκολη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά τους και για την νίκη, τους. Θέλω να πω ότι σαν σήμερα πριν από 89 χρόνια υπεγράφηκε το πρωτόκολλο με το οποίο άρχισε η ίδρυση του ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι? 30 Μαρτίου του 26 νομίζω. Εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλη την ομάδα, στους παίκτες, στον προπονητή, στη διοίκηση. Σίγουρα μια τέτοια επιτυχία είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και ο καθένας πιστεύω ότι είχε τη δικιά του συνεισφορά από τους τομείς που ανέφερα. Εύχομαι πραγματικά να συνεχιστούν αυτές οι επιτυχίες. Μένω δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είμαι χρόνια οπαδός της ομάδας. Γι' αυτό θα δώσω θερμά συγχαρητήρια. Να συγχαρούμε και εμείς από την πλευρά μας ως Λαϊκή Συσπήρωση την επιτυχία της ομάδας του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, την κατάκτηση του κυπέλου. Ευχόμαστε την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Ένα αγώνισμα ιδιαίτερα σύνθετο και τεχνικό, που απαιτεί τη συνεργασία και την ομαδικότητα περισσότερο ίσως από κάθε άλλο. Να μεταβάλουμε την αγάπη προς κάθε ομάδα της πόλης σε παράγοντα κοινωνικής συνοχής και όχι σε παράγοντα κοινωνικών συγκρούσεων. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επισημαίνεται ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε έναν υψηλό αθλητικό στόχο, ανεβάζοντας τον ΠΑΟΚ και μέσω αυτού την πόλη στο υψηλότερο βάθρο, ενισχύοντας τις αξίες της άμυλας, του αθλητισμού και του ΕΦ αγωνίζεστε. Ιδιαίτερα συγκινημένα για την τιμή που τους έγινε ήταν και τα μέλη της ομάδας βόλεϊ του Δικεφάλου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμαρχο προσωπικά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις, για τη μέγιστη τιμή που μπορεί να γίνει σε μια ομάδα και σε ένα σωματείο που είναι να βραβευτεί από την πόλη της. Για μας αποτελεί εφαλτήριο αυτή η βράβευση και δικαίωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο και να είμαστε πάντα στην κορυφή της Ελλάδος. Αυτή τη τιμή ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις να μας τιμούν και να μιλάνε με τόσο θερμά λόγια μας δίνει δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια. Η δύσκολη συνέχεια για μας δεν έχει μόνο να κάνει με τους στόχους και το αν θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο επόμενος μας στόχος, είναι το να φέρουμε και κόσμο στο ωραίο άθλημα του βόλεϊ. Παρόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος με τη σειρά του συνεχάρει την ομάδα βόλεϊ. Ερμηνεύοντας τα συναισθήματα όλων των περιφερειακών συμβούλων και αντιπεριφερειαρχών και όσων είναι εδώ και όσων απουσιάζουν, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ομάδα, να ευχηθώ και εις ανώτερα και πάντα τέτοια. Η εκδήλωση έκλεισε με τις ευχές του Προεδρείου για νέες επιτυχίες όλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης που προάγουν τον αθλητισμό της πόλης.